Ναι, φαίνεται ότι τελικά το Υπουργείο Οικονομικών κατέληξε την τελική πρόταση, που μάλιστα αναμένεται εντός της εβδομάδας να κατατεθεί ως σχέδιο νόμου στη Βουλή για να ψηφιστεί. Τα λεγόμενα κορονοχρέη, τόσο στη ΔΟΗ όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία, θα μπορούν να ρυθμιστούν σε 36 άτοκες δόσεις ή 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Mm-hmm. Μέσα σε αυτά που έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής το Υπουργείο Οικονομικών και αναμένουμε να τα δούμε στην νομοθετική διάταξη, είναι και η αναβίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων για όσους την έχασαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι όλα αυτά ισχύουν για τους πολίτες φορολογούμενους που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή είτε είχαν ατομική επιχείρηση, είτε είναι επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που ο ΚΑΔ τους είναι στη διευρυμένη λίστα των ΚΑΔ, είτε είναι εργαζόμενοι οι οποίοι η εργασιακή τους σχέση έχει σε αναστολή, είτε είναι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεχτεί τις αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων λόγω COVID, ή ακόμα εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασία. Αφορά μόνο τις συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων και όχι το σύνολο των πολιτών. Μάλιστα. Δώστε μας λίγο τα φώτα σας, όσο πιο σύντομα γίνεται, στο πλαίσιο του δελτίου, αναφορικά με αυτή την έκδοση των κουπονιών ως διάβασα, που θα χρησιμοποιήσουν πληττόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες για να πληρώσουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Τι είναι τα κουπόνια? Τα κουπόνια είναι το περιβόητο πρόγραμμα επιδότησης μη επικαλυπτόμενων δαπανών, που είχαμε ξαναζητήσει στον αέρα μαζί, αφορά επιχειρήσεις τις πληττόμενες. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά τη λίστα των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Όσες επιχειρήσεις λοιπόν από αυτές επιλεγούν τελικά, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, αφού δουν και τις δεσμεύσεις, με συγχωρείτε, που θα έχουν αυτά. Εφόσον ενταχθούν, αντί χρημάτων, θα λάβουν πιστωτικά σημειώματα με τα οποία θα μπορούν να εξοφλήσουν είτε οφειλές που θα δημιουργηθούν από 30 εβδόμου και μετά στις ΔΟΗ, ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα.